Και πάνε ξεκινάμε με σένα, βρίσκεσαι στην Νέα Σμύρνη. Στην Νέα Σμύρνη, όπου χθες αργά το απόγευμα, Αλεξία Γιάννη, κυρίες και κύριοι, επικράτησε αναστάτωση κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνησης σε ισόγειο χώρο μονοκατοικίας της οικίας που βλέπετε πίσω μου στην οδό Κωτιέως στη Νέα Σμύρνη. Εντοπίστηκε βλήμα πυροβολικού, πιθανότητα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και έτσι ενεργοποιήθηκε η διαδικασία απενεργοποίησης και απομάκρυνσης του από το στρατό. Κλήθηκε πυροσβεστική, ασθενοφόρο και πυροτεχνουργή του στρατού Ξηράς που με επιτυχία περισυνέλεξαν το βλήμα. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, επικράτησε αναστάτωση στην περιοχή. Είναι ευνόητο αυτό. Είναι πολύ κοντά, είναι περίπου 300 μέτρα από την κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης, σε οδός Σκοτιέου, και είναι κάθετη της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Ξέρουμε πώς εντοπίστηκε αυτό το βλήμα, ήταν σε κάποιο σημείο συγκεκριμένο? Κατά τη διάρκεια εργασιών. Τώρα δεν έχουν γίνει ακριβώς γνωστό πόσο εντοπίστηκε. Κατά τη διάρκεια των εργασιών το βρήκαν οι εργάτες. Μάλιστα. Κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται και ειδοποιήθηκε ο στρατός. Μάλιστα. Όπως όλα δείχνουν, φυσικά ήταν χρησιμοποιητό όλα αυτά τα χρόνια το ισόγειος χώρος της μονοκατοικίας αυτής. Και ήρθανε και. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται. Δεν είναι η πρώτη βλήματα. Φορά. Θυμάμαι και ακόμα και στην αυλή του Προεδρικού Μεγάρου είχε εντοπιστεί κάτι ανάλογο. Σωστά. Και είχε εντοπιστεί και πάλι ο στρατός. Και ασφαλώς και πάνω στον Εύρο βρίσκουν πολλές φορές βλήματα. Αλλά μπράβο που το εντόπισαν οι κάτοικοι εκεί πέρα και κατάλαβαν ότι είναι κάτι τέτοιο και ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.